Λοιπόν, πολύ σπουδαία αναμέτρηση εδώ στο... στην αρένα του ΣΕΒΕ. Ελέγχουν οι Dreamers. Dreamers κάνει μπολ το παιχνίδι για την development, ένα ζευγάρι που μας είδα την development 2. Για 2 μέσα. Πρώτο καλάθι για τους Μοβ. Χριστόπουλος απαντάει στο δικανό το 6.75. Και τα πρώτα δείγματα άκρος ενταρρυντικά. Για 3 σιδερό. Μελεφάντης μαζεύει. Για να γεις, θα προσποιηθεί. Εξοχή και αυτός. 4-3. Όχι το 2-8, νο. 2-5. 2-5. Ελενίτσας. Σταμπέλος, Μανασής. Λάθος πάσα. Χριστόπουλος. Κωνσταντίνος δεν τα κατάφερε. Ελενίτσας. Θα χτυπήσει κάθετα. Τους Κάνιμπολ. Και θα πάρει το φάουλ. Αναφορά της μπάλας από τον Ελενίτσα. Κουρί. Πήρε το φάουλ. Χριστόπουλος. Και πάλι στον Κωνσταντίνη μπάλα. Θα πάει προς το καλάθι. Ουρίκ, Μανασής. Έχουμε κερδισμένο φάουλ από το νούμερο 12, τον Περγαντή. Σε αυτά τα 3,5 λεπτά, 3 και 10 κατά την ακρίβεια.
έχουμε διανύσει. Γιαννάκης θα πάει με τη μέσα. Εξαιρετική προσπάθεια. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Η άμυνα βγήκε. Μελεφάτης, κρίματα. Λοιπόν, Βαζούρας θα περάσει στο παρκέ. Και το νέο μεταγραφικό αποκτημά. Ο Προκοπίου, η πρώτη του εμφάνιση. Απόψε με τα χρώματα των Dreamers. Καλή αρχή να του ευχηθούμε. Προκοπίου, έκανε το λάθος. Μεγάλη πάσα για τον Κωνσταντίνο, ψάχνει συμπαίκτη του. Λάθος πάσα, Λενίτσας, νέο κλέψιμο. Μπάλα στο Μανασί. Ο Λενίτσας, Παζούρας, Μανασίς, Προκοπίου, λάθος πάσα. Τώρα εκεί θέλει σκαστή. Κωνσταντίνος δεν θα λαφέψει. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 5-9. Μανασίς. Για να αρχίσει στους κατευθύνει. Κουρίκ πέρασε τον Μπελεφάντη και κέρδισε το φάουτ. Λενίτσας μέσα. 7-9. Γιαννάκης θα πάρει το φάουλ, θα πετύχει και το καλάθι. Κέρδισε τον Προκοπίου στην μεταξύ της μονομαχία. Γιαννάκης θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. Το πρώτο μισό της έναρξης του παιχνιδιού ανήκει στους φιλοξενούμενους. 7-12. Βαζούρας. Μανασίς. Βαζούρας. Εκεί σας δίνει τριών πόντων. Χρυσόπουλος. Νέο καλάθι. Το μπάλα γυρίζει. Φούρας στο σίδερο. Βαζούρας επιμένει. 10-14 παραμένει. Συνεργασία εδώ δεν πήγε. Ο Τσεβάς δεν καταφέρει να σκιάδει στην μπάλα. Μετά την πάσα του Γιαννάκη. Ανασίς για τρεις. Μέσα 13-14 το Λευτέρι. Μειώνουν στον πόντο. Νομίζω ότι τα μηνύματα που λαμβάνουμε δείχνουν ντέρμπι και βεβαιώνουν και όλο την περιραίωση ατμόσφαιρα σχετικά με αυτό το παιχνίδι. Χρυσόπουλος. Κουρί, έκλεψε. Στο Μανασί. Βαζούρας. Thank you.
Μαγκής. Θα γυρίσει. Μπάλα στο δοκάρι. Ουσιαστικά από την εξωτερική μεριά του καλαθιού. Από τον Κουρίχ τη γωνία 13-15-14. Οι Dreamers παίρνουν κεφάλι. Έλαβε με τον Μανασί, η άμυνα βγήκε. Το momentum τώρα δίνει οι Dreamers. Το καλάθι δεν θα έρθει. Μελεφάντης ψάχνει συμπαίκτη του. Θα το βρει στο πρόσωπο του Γεωργίου για να αρχίσεις και σε χρέει Play Maker, γιατί όχι. Γεωργίου είναι ελεύθερος, air ball. Λοιπόν, πάμε σε time out, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν κάνω, 1-52. Λοιπόν, δεν υπάρχει time out, γιατί time out το ζητάει ο Μπάγκος και έχει παίξει σε δυσκολία, νόμος. Πολύ ωραία συνεργασία τριών παιχτών, τελικός αποδέκτης της μπάλας Βαζούρας. Στο παρκή Θεό. Ένα λεπτάκι να το δούμε. Με το νούμερο 8 Γεωργίου. Γεωργίου από την πλευρά όμως της Dreamers. Έχουμε και Γεωργίου από την πλευρά της Hannibal. Καλάθι για τη Hannibal, 17 όλα. Φοβερό πρώτο δεκάλεπτο. Αποζημιώνουν όλους όσους παρακολουθούν το παιχνίδι και επιβεβαιώνουν όσους πίστευαν ότι το παιχνίδι αυτό είναι ένα σπουδαίο ντέρμπι. Χρυσόπουλος για να γης. Προκοπή θα πάει και ο Λενίτσας. Ένα βηματάκι πίσω ελευθερώθηκε. Αστόχησε. 30 δευτερόλεπτα. Γεωργίου Βαζούρας. Η μπάλα στη γωνία. Κοπίου Ρίχ Βαζούρας. Επιχαίνει το καλάθι. 17-19. 19-17, συγγνώμη. Χρυσόπουλος. Λοιπόν, τέλος. Πρώτο δεκαλέπτου, 19-17 το σκορ, επιτρέπουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το 4-10 ξεκίνησε. Βαζούρα θα προσπίσει με ταυλό πάρα πολύ όμορφα. 21-17 σε συν 4 οι γηπεδούχοι. Ξεκινάνε πάρα πολύ καλά το δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού εδώ στην αρένα του 7. Χριστόπουλος αστοχή. Το rebound από την μπάλα για Hannibal. Το οποίο πετυχαίνει ο κύριος με το νούμερο 9. Θα
ακούει στο όνομα. Μοχτώ, συγγνώμη, να το διορθώσω. Τα μουλάκι ήταν. Πήγα να το χρεώσω στον Αρβανίδη. Που ακόμα δεν έχει περάσει τον παλιέ. Τεργατή. Γεωργίου. Ο έτερος Γεωργίου. Της κάνει πως θα κλέψει. Ο Γεωργίου της Dreamers. Και αυτός με τη σειρά του. Πολύ όμορφα πράγματα. Παρακολουθούμε εδώ στο 7. Τεργαντής. Κακή εκτέλεση. Τι έκανε. Απίστευτο. Έδωσε την μπάλα χωρίς να έχουν σφίριξει οι διαιτητές. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, γι' αυτό είναι οι διαιτητές εδώ. Για να σφυράνε. Εκείνοι αποφάσισαν, όχι εμείς. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Ανίδης είναι στο μπαρ για να διορθώσω δικό μου το λάθος. Γεωργίου, να τον να, θα πάρει την μπάλα. Θα πάει στην επαφή με τα μπλου, θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ όμορφα. 21 όλα. Σελενίτσας. Τεργαντής. Βαζουράς. Μέσα η τέλη, αν είναι δυνατόν, αν θέλει να μπει. Θα βρει τον τρόπο του Πορτογκαλί και θα καταλήξει στο καλάθι. 24-21 στο C3. Χρυσόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα. Ελενίτσας. Γεωργίου από τη γωνία. Δοκάρι μπαλά. Γεωργίου. Αστυχώς. Μπαζούρας. Χριστόπουλου στον Γεωργίου. Και 13 για το τέλος του δεκαλέπτου με το σκορ στο 29-21. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα το δούμε μετά. Λοιπόν, τέλος time out. 29-21. Thank you.
Ρέντζας. Μανασής. Πέφτει στο παρκή ο Κούτσικας, αλλά Περγαντής θα διορθώσει. Ελενίτσας. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος την κρατάει στον έλεγχο του. Κωνσταντίνος στον έτερο του Σεραφείμ. Κουτσουφας για τρεις. Άστοχος στον Λιμπάδο από ποιον από τον Περγαντή, ο οποίος θα πέσει και στο παρκέ. Θα δώσει τον Ελενίτσα. Κύρεμα του φωνάζουν. Να κατέβουν και οι υπόλοιποι. Χριστόπουλος, 29-21 παραμένει. Γιαννακής. Θα πάρει το φάουλ ο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος του Σεραφείμ από Μανασί. Θα έχει δικαίωμα για δύο. Θα προσποιηθεί Γεωργίου. Νομίζω ότι είναι κρίαση εδώ την προσπάθεια. Με κρεμασμένο παίκτη πάνω του, ίσως θα έπρεπε να δώσει την μπάλα. Γιαννακής. Μανασής θα κλέψει και θα πάρει το φάουλ. Νικό. Παναφορά της μπάλας. Και να δούμε τον Κωνσταντίνο. Αρβανίτης. Έχει τον Κωνσταντέλο απέναντί του. Θα δώσει το Γιαννακή. Λεφτά στην τράπεζα αποτελεί ο συγκεκριμένος. Τον Μαδιατσά. Η άμυνα των Dreamers στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι εξαιρετική. Έχουν κρατήσει χαμηλά τον αντίπαλό τους. Και νομίζω ότι αυτό τους έχει δώσει και το προβάδισμα εμβολής των 7 πόντων. Ένα βηματάκι πίσω. Γιαννακής. Εύστοχος στην πρώτη, 29-23, είναι ο έκτος πόντος της Hannibal σε αυτό το δεκάλεπτο. Και
29-24. Ελεμίτσας. Ισαμπελός μέσα. 31-24. Εντυπωσιακό καλάθι. Δευτερόλεπτα, του ρίχνε μόνος του για τρεις, μέσα! Τη διαφορά στις 10. 34-24, το δεύτερο δεκάλεπτο ανήκει ολοκληρωτικά στους υπεδούχους. Έχουν κρατήσει χαμηλά την Hannibal στην επίδεση και μπροστά έχουν βρει τον δρόμο προς το καλάθι, όχι με αυτή τη συνέπεια του δεκαλέπτου, αλλά τόσο ώστε να του δώσει αυτή τη διαφορά την υψήφια στο παιχνίδι. Αρβανίδης. Φέρνει την μπάλα στα χέρια. Ελεμίτσας. Χαμηλά στο μπουρί. Χαμηλά. Τι πάρα στο σίδερο. Τέλος ημιχρόνου. 34-24. Επανέλθουμε σε λίγο με την έναρξη του δευτέρου. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε εδώ στην αρένα του Σεβέν με σου τριών πόντων μέσα τον Γεωργίου, το δεύτερο το απόψε, 34-27. Για να δούμε ποια ήταν η αντίδραση της Hannibal σε αυτό το μείον 10 στο οποίο βρέθηκε στο ημίχρονο. Προκοπίου, επιθετικό ριμπάου, Φερκαντής. Ρίχνια 3, δεν θα απαντήσει για να αρχίσει καθαρή στο αμυντικό rebound. Παραλίγο το λάθος. Πάει μέχρι μέσα βήματα. Τι δώσανε. Παραβασή, μπάλα για τους Νίμερς. Αυτό ακριβώς. Μάχεται, αστοχή, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος για τρεις, άστοχος. Του ρίξει το Μανασί, Περγαντής θα κόψει, θα τον δει. 36-27. Μελεφάδης. Μανασίς, Ελευθέρης, πιέζεται στο Μαζούρα. Ο Τόπουλος θα βρεθεί στο παργέ. Μανασίς, 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Με φάουλ. Ο
Το παιχνίδι είναι στο 36-30. Γίνεται προσπάθεια αντεπίθεσης ώστε η Χάνιμπολ να επιστρέψει. Ο Μανασίς στο στοχή. Ευστοχώς. Χριστόπουλος. Γεωργίου. Τι έχουμε. Προκοπής είναι παραφορά. Βαζούρας. 37-30 το σκορ. Μανασίς. Περγαντής. Θα γίνει το λάθος. Οι φιλοξενούμενοι θα κλέψουν. Γιαννακής. Και έχουμε βήματα. Βαζούρας τροποποιού. Θα ψάξει την μπάσα. Η μπάλα θα βγει από το σώμα του Γιαννακή. 3 δευτερόλεπτα. Στην διάθεση των Μοβ. Βαζούρας θα πάρει το τρίποντο, συνεκνοεί. Δεν του κάνει το χαρτερή μπάλα. Ελέγχουν οι της Χάνιμπολ. Χριστόπουλος. Γεωργίου για τρεις. Άστοχος. Χρυσόπουλος. Η μπάλα και πάλι στα χέρια του Κωνσταντίνου. Θα πάρει το screen και το τρίποντο. Σίδερο για να αρχίσει επιθετικό rebound. 37-32. Έχει καλύψει τη μισή απόσταση. Η διαφορά στους 5. Έχουν δεχτεί μόλις. Τρεις πόντους για αυτά τα 4 λεπτά και τώρα ακόμα ένα καλάθι, 5. Χριστόπουλος. Πάει προς το καλάθι και δίζει φάουλ. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out, 5:39 για το τέλος του 10 λεπτού. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, ¡Gracias!
39-33. Βαζούρας. Τι έχουμε. Τέσσερα δευτερόλεπτα συνδυάδηση των Dreamers, 39-33, 5 και 16. Για το τέλος της πρώτης τελευταίας δροφής, Βαζούρας, Ελενίτσας. Σταυρωτές, θα πάρει την προσπάθεια, αστοχή. Μελεφάντης ελέγχει και θα δώσει τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Για να δούμε τώρα ο Κωνσταντίνος. Θα περάσει χαμηλά στο Γιαννακή, με ταβλό, 39-35. Μειώνει στους 4. Μανασής. Πάει την προσπάθεια, η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Σε ένα χρονικό σημείο που η αλήθεια είναι το βιαζόντουσαν. Σαράντα ένα, 35. Μελεφάντης. Μπάλα στο σίδερο. Ο Κωνσταντίνος έκλεψε την μπάλα του Γκούλη. Θα δώσει στο Γιαννάκη. Εκείνος όχι μόνο θα κερδίσει το φάουλ. Εκεί είναι ασταμάτητος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσει κάποιος από τη στιγμή που θα πάρει την μπάλα εκεί στα χέρια του μέσω ζωγραφιστό. Από την άποψη ότι ειδικά όταν δεν είναι ο Περγαντής στο γήπεδο υπερέχει όλων των άλλων. Στα ανοιχτά γήπεδα. Με φάουλ πάνω στον Κοτσουφά. Χριστόπουλος. Για Αντρέης, για την ισοφάριση. Όχι, αστοχή. Έχουν καλύψει το 70% της διαφοράς της οποίας βρέθηκαν πίσω στο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι. Μανασής Προκοπίου. Βαζούρας. Θα βάλει την μπάλα στο παρκέ. Με ταβλό παρακαλώ. 43-38. Διαφορά στους 5. Γιαννακής. Ορβανίτης. Θα προσποιηθεί. Ο Δαμουλάκη 3 δευτερόλεπτα. Υπερβολικός αλτρουισμός. Κουμαλαγές Περγαντής της Πρωτοπούου. Σας ευστοχώς. Πάμε. 45-38. Χριστόπουλος.
Χαρβανίδης. Γιαραγής. Το παιδί και το καλάθι. 45-40. Ελενίτσας. Βαζουράς. Θα πάρει το τρίποντο. Κωνσταντίνος μαζεύει, θα τρέξει και το γήπεδο, για να δούμε τι θα επιλέξει. Αριστερό διάδρομο, αριστερό χέρι θέλει εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν εύκολο να το κάνει. Βάλα πήρε ανάποδα φάλτσα. Ονομασίες για τρεις, αστροσκή αυτός, μιλάει σε λέχη. Και πάλι στον Κωνσταντίνο. Έχει την καλύτερη δυνατή πάσα. Για να γκεις. Ελενίτσας προσπάθησε να κλέψει, το έκανε τέλει, μπάλα στα χέρια του Βαζούρα. Ελενίτσας. Μπάλα στο σύμπερο. Το επόμενο όλο, ίσως θα έπρεπε να διαχειριστούν λίγο καλύτερα, εννοώντας όχι για πολύ, αλλά ένα-δύο λεπτά θα κάνετε το κούμπο βγαίνει. Τι πάμε βγαίνει για να έχεις, διότι στο τελευταίο δεκάλεπτο θα χρειαστούν ανάσεις και πόδια και απέναντι σου έχουν μια νεότερη ομάδα, εγώ γι' αυτό το λέω, για κανέναν λόγο. Του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 45-42. Λοιπόν, για να δούμε αυτά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα τι μας επιφυλάσσει μετά το time out. Ο Χριστόπουλος πάει σε μια προσωπική ενέργεια. Δεν ξέρω αν σχεδιάστηκε αυτό το time out. Βαζούρας. Παραλίγο. Λοιπόν, 45-42, πάμε για μεγάλο φινάλε. Μεγάλο τέταρτο δεκάλεπτο. Αρένα του Σέβερ, 46-42 το σκορ, στο συν 4 Dreamers. Αρβανίδης. Γεωργίου. Θα πάρει κεντρικό διάδρομο, τον κατεδάφισαν. Καθαρά. Εδώ ο Κότσιφας τα έκανε μαντάρα. Θα το δει και στο βίντεο. Γεωργίου. Θα γυρίσει προς το καλάθι. 48-42. Με ένα 3-0 απομακρύνονται με 6. Χριστόπουλος. Κοτσιβάς. Και πάλι Χριστόπουλος. Θα πάρει την προσπάθεια. Και θα στοχίσει.
48-45, μεγάλο τρίποντο. Κωνσταντέλος. Θα γυρίσει. 40-50-45. Για να γίνεις έχεις κάτι στον πάγκο, λογικό. Κουλός, αυτό, όχι αυτή τη φορά. Γεωργίου, μεγάλη πάσα στον Ελενίτσα. Είναι δύσκολο να κοπεί τώρα και όμως δεν θα ευστοχίσει. Έπρεπε να πάει ακόμα πιο επιθετικά στο παιχνίδι στο Καλάφι. Ουσιαστικά το χέρι του να πλησιάζει το ταμπλό. Γιατί ο Κωνσταντίνος, ο Σεραφείμ Χριστόπουλος δίνει η Σιτάλεξ από τη γραμμή των 6.75. 50-48. Και αντί να απομακρυνθούν εκείνοι με 7, μειώνουν στις 2. Αυτό είναι το μπάσκετ. Για να δούμε λίγο στις σοβαρίσεις κιόλας. Όλα αυτά με τον Γιαννάκη στον πάγκο. Γιώργιου. Και με τον Κωνσταντίνο που στο βρίσκω πάντο επίσης. Νομίζω ότι η ομάδα θα πρέπει να μείνει για λίγο ακόμα έτσι. Σίγουρα ο Κωνσταντίνος, ο Σεραφείμ θα πρέπει να μείνει μέσα. Σαράντα αυτό το σκορ. Κουρίκ. Θα πάει προς το καλάθι. Ελενίτσας. Χριστόπουλος. Για τρεις. Όχι φας άστοχος. Γαμουλάκι σε αυτόν κατέληξε μπάλα. Νέα ευκαιρία. Αυτή τη φορά το σουτ τριών πόντων ήταν έρμο. Για να ζητάει time out. Λοιπόν, πάμε σε time out. Τι έχουμε, η εκδίκηση δείχνει ρεύ. Μπάλα για τη Χάνιμπολ. Για να γεις. Χριστόπουλος. Μπάλα χαμηλά. Για να γεις. Από τα δικά του χέρια η μπάλα θα πέρασε εκτός. Ελενίτσας. Τέλος. Με φάουλ. Το κόλλο όμως από τον Ελενίτσα. Το σουτ του Κωνσταντέλου είναι έρμπον. Ο Ελενίτσας είτε για τέτοια διαβάση, νομίζω πως όχι, είτε επειδή είχε την τύχη με το μέρος του, είναι στο σωστό σημείο. Μετά έβγαλε όλη την ποιότητά του και τέλειωσε με τον τρόπο που είδατε την φάση. 52-48, ακολουθεί ο Περκαντής. Είναι ευκαιρία για τους Dreamers, θα τελειώσει την φάση. 54-48. Στα τελευταία 5 λεπτά για να αγγίσει.
Γης μέσα. 54-50 για δύο. Έχουμε διακοπή. Πολύ ρομαντική η ατμόσφαιρα και είναι ξαφνικά. Νομίζω ότι με το κατάλληλο τραγούδι όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Ίσως η καλύτερη μου στιγμή στη διοργάνωση. Μαγκράν της δεύτερης. Το έβλεπα όταν ήμουν μικρός, θα γίνεται σε μεγάλα παιχνίδια και το ζήλευα. Να λοιπόν που μου συμβαίνει. Πάρα πολύ ωραία. Χρήστο, βάλε ένα τραγουδάκι, βάλε ένα live radio, λίγο να αγαπηθούμε, να πάει λίγο ρομάτσο η φάση. Εγώ λέω έτσι όπως είμαστε. Ναι, αγόρι μου, ναι. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Μαζουράς. Χρυσόπουλος μεβαίνει ο Πελεφάτης για το σκριν για να γεις. Θα πάει μέχρι μέσα. Για να γεις τον Άζη Παρόν. Την πιο κρίσιμη στιγμή και η Χάνιμπολ μειώνει και πάλι στους 2, 54-52. Μαζουράς. Τι έχουμε εδώ. Μαζούρας. Μέσα. 57-52. Ο Γιάννης πετυχαίνει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο. Για να αγγίσει αστοχίσει. Ελενίτσας. Διαβάζει πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι σε αυτή την δεδομένη χρονική στιγμή της αναμέτρησης. Και βάζει το πόδι στο φρένο και πάει σε μια γεμάτη 5-5, μεγάλη επίθεση. Προς τα τέλος. Έχει απέναντι το Γιαναγή. Θα πάρει την προσπάθεια, αστοχή. Ο Ελενίτσας στο επιθετικό rebound. Το ίδιο και ο Περγαντής. Θα κάνανε σαλάντα. Η μπάλα δεν ακουμπάει Στεφάνη, τελείωσε ο χρόνος. Θα πάρει το φάου. Άζωρος η δεύτερη. Του Σαντέλος ελέγχει το rebound. Ελενίτσας δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Στόπουλος, λάθος πάσα. Η μπάλα και πάλι για τους Μόβ. Το πίνε στο συν 4, 1 και 56 για το τέλος.
Μαρινάκης περνάει στον πάγκο. Κουρίκ. Μαζουράς. Αστοχή. Κουρίκ και σύντα από όλους. Ελέκτο ριμπάουτ. Έξι δευτερόλεπτα για την επίθεση των γηπεδικών. Μαζούρας. Ουσιαστικά πέταξε την μπάλα, θα πάρει και πάλι στην κατοχή του. Στο Αντέλος. Την μπάλα για την Χάνιμπολ. Έχει ακουμπήσει παίκτης της Χάνιμπολ. Αυτό εξηγούσαν τώρα οι ρεύσεις παίκτες των φιλοξενούμενων. Μελεφάντης για τρεις, όχι. Θα μειώναν τον πόντο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ελενίτσας. Κρατάει την μπάλα στα χέρια του. Αντέχει στην πίεση. Για να δούμε τι θα δείξουμε, ρε. Βέβαια, είναι αντιαθλητικό. Στα 51 και 2 νομίζω δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλο αυτό, γιατί έχει 50 δευτερόλεπτα. Τελείωνε ο χρόνος, κάνει στη διάθεσή τους άλλα 10 νομίζω, τη στιγμή που έγινε το φάουλ. Με το παιχνίδι στους 4, νομίζω λάθος αποφασή. Και ειδικά αυτού του είδους ο φάουλ που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν και πάλι την κατοχή στα χέρια τους. Δεν το πληρώνουν σε πρώτο χρόνο, άστοχος και στις 2. 51 και 2 για το τέλος. Χαρακτήρα θρίλερ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Χριστόπουλος, έχουν ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να μειώσουν. Γεωργίου, βήματα. Σήμερα τον Κωνσταντέλο. Τέταρτο. 23 και 3 για το τέλος. Αναφορά τον Περγαντή. Μαζούρας. Κρατάει την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ στα 19,6. Τους στέλνουν στην γραμμή των ελεύθερων βολών και για να δούμε τώρα ο Γιάννης είναι πιο ψύχρεμος από τον Ελενίτσα που πριν λίγο έχασε και τις δύο. Εγώ ο Ελενίτσα έχει πραγματοποιήσει πολύ καλό παιχνίδι, έτερων εγκάτερων.
Πάσοκος στην πρώτη και αυτός μάλιστα. Το παιχνίδι είναι στις δύο κατοχές. Έτσι κι αλλιώς. Ευστοχώς. Time out δεν έχουν, τα έχουν ξοδέψει σε λάθος χρονικό σημείο. Χριστόπουλος για τρεις θα κοπεί στα 14. Ελενίκος θα πάρει το φάουλ στα 13,2. Ακόμα πιο κοντά στη νίκη The Dreamers. Ειδικά αν ευστοχίσει και στις δύο, νομίζω ότι τώρα θέλουν ένα σουτ δύο πόντων και ένα τρίποντο. Έτσι και ευστοχίσει παντά. Αν ευστοχίσει τη μία θέλουν δύο τρίποντα. Αν ευστοχίσει και στις δύο, πάμε στις τρεις κατοχές, δεν γυρνάει. Μάλιστα, με Μίτσας συνεχίζει το βιολί του. Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, άστοχος, 3-2, την πήραν την νίκη, δίκαια νομίζω, 58-53 το σκορ.